ποιους προορισμούς επιλέγουν. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από το Χελμό, από υψόμετρο 2340. Α, ανέβηκες πολύ ψηλά. Ίσο μου έχω τον Αρίσταχο. Ναι, δηλαδή τέτοια περίοδο, μιας και λέμε για οικονομικές λύσεις, αντί να φύγουν για θάλασσα κάποιοι και ανεβαίνουν βουνό, δηλαδή. Θα πάρουμε τα βουνά να βρούμε καλύτερες τιμές. Ναι. Δροσιά εδώ έχει 20 βαθμούς Κελσίου, είμαστε με το πουκαμισάκι άνετα και το βράδυ μάλιστα σε κάποια χωριά βάζουν και την ηλεκτρική σόμπα στο ένα. Ναι. Οπότε είναι μια εναλλακτική λύση. Αφού φυσικά οι προορισμοί όλοι αυτοί που συζητάμε αρχίζουν και γεμίζουν, αν και καθυστερημένα φέτος. Γιατί λόγω των υψηλών τιμών όμως, Νίκο. Λόγω των υψηλών τιμών. Γιατί δεν είναι όπως πέρσι που κλείνανε από Φεβρουάριο-Μάρτιο. Είναι και κάποιοι που παραδοσιακά προτιμούν τα βουνά το καλοκαίρι. Σίγουρα, ναι. Έχει πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει τα βουνά, έστω για μία εξόρμηση όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή θα πάει και θάλασσα, θα έρθει και βουνό, συνδυασμός, γιατί έχει τη δροσιά. Ναι. Συνδυασμός. Ναι. Εσύ για παράδειγμα πολύ τώρα σε αυτή την όμορφη εικόνα που μας δίνεις εκεί που είσαι τώρα, έτσι, στο Χελμό. Έχει εκεί πέρα ξενοδοχεία, να μείνει κόσμος, δηλαδή σε αυτό το υψόμετρο. Αυτό τι είναι, πρώην χιονοδρομικό κέντρο. Λοιπόν, πολύ σωστά το βρήκατε. Ναι. Εδώ είναι το χιονοδρομικό κέντρο Καλάθι. Πρώην φαίνεται από τις εγκαταστάσεις. Λέω όχι, γιατί αστεροσκοπείο δεν είναι. Τι όχι, είναι, πρώην χιονοδρομικό. Χιονοδρομικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή. Βλέπω τον τίτλο γι' αυτό. Αυτό είναι διάδρομος. Ναι. Να το ορίστε. Ναι. Στίγα. Ναι. Εδώ πίσω μου που βλέπετε γίνεται η αναβάθμιση στο χιονοδρομικό κέντρο με το νέο αναβατήρα της Στίγας που αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται. Την καινούργια χειμερινή περίοδο θα έχουμε και αυτό που θέλουν όλοι. Είχε χιόνι το χειμώνα ο Χελμός. Δεν το παρατηρώ γιατί δεν είναι του ενδιαφέροντος, ενώ το σκι. Και αυτό που θέλαμε, δεν είχε αυτό που θέλαμε και άργησε κιόλας να πέσει φέτος, οπότε χάσανε όλα τα χιονοδρομικά. Φέτος τα χιονοδρομικά μόνο 4 λειτουργήσαν καλά από τα 18-19. Οπότε δεν ήταν ευχαριστημένοι γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει, αλλά πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή έχουμε 2-3 χρόνια που δεν έχει γεμάτη χειμερινή σεζόν. Ας ευελπιστούμε φέτος να. Αυτό πίσω είναι η αρχή διαδρόμου. Πίσω μου είναι η κορυφή. 40 του Χελμού. Εδώ καταλήγει η Στίγα. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Από πού ξεκινάει, ελάτε να σας δείξω. Από εκεί, ναι, πού ξεκινάει ο διάδρομος. Από πώς κάτω ξεκινάει. Ναι, κοίτα πώς είναι. Βλέπεις ναι, 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 το ναι, χειμώνα ναι, ήταν σκεπασμένο με χιόνια. Με χιόνια, βέβαια. Λοιπόν, είναι ότι πρέπει για παραπέντε τώρα εκεί πέρα. Έτσι όπως το βλέπω. Παραπέντε. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφα για πες για μας, όλα. Για πες μας οικονομικούς προορισμούς, γιατί μου λέει η Ελένη Ανδρόπουλο, έχετε ετοιμάσει κάρτες. Για πάμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν προορισμοί όπως η Νότια Πελοπόννησος, η Λευκάδα, η Εύβοια, η Κατερίνη, που είναι κοντά στα 80 ευρώ. Mm-hmm. Η Λευκάδα μπορεί να πάει κάποιος οδικός που ακόμα έχει κενά δωμάτια. Mm-hmm. Η Νότια Πελοπόννησος το ίδιο. Η Πιερία. Η Πιερία, που είναι ένας καταπληκτικός προορισμός που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Μάλιστα. Και θα ήθελα να πω ότι η Πιερία είναι και τρίτη στην Ελλάδα σε απορρόφηση κοινωνικού τουρισμού. Χαλκιδική, Πιερία, Εύβοια, οι ξενοδοχεία. Αν είναι περιοχές που τις θέλουν, δηλαδή, ειδικά οι συμμετέχοντες στα κουπόνια του κοινωνικού τουρισμού, έτσι. Τη θέλει και ο κόσμος, αλλά τη θέλουν και οι ξενοδοχεία. Τους βοηθάει πάρα πολύ να διευρύνουν τη σεζόν τους. Μάλιστα. Τη καλοκαιρινή σεζόν τους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Μας έδωσες ιδέες. Και άλλες ιδέες. Όμορφη εικόνα εκεί που βρίσκεσαι και σε ευχαριστούμε γιατί ανταποκρίθηκες και στο κάλεσμα και μας μεταφέρεις και όμορφες εικόνες. Το να πας σε ένα βουνό, από το να πας σε μια θάλασσα που θα είναι γεμάτη από κόσμο, δεν θα βρίσκεις να φας ή δύσκολα θα βρίσκεις θέση σε ταβέρνα, μια χαρά έξυπνη λύση. Εδώ, είναι αυτό, μια χαρά. Αυτό είναι χρόνια. Απλώς τώρα. Και το βουνό και θάλασσα, γιατί μόλις σε μισή ώρα και με το αυτοκίνητο, αλλά και με αυτοκίνητο, είσαι στην Αιγιάλια κάτω που έχει καταπληκτικές πατρίδες. Μια χαρά, μια χαρά. Και μην μπορεί να συνδυάσει. Μην φέρετε και καμιά πισίνα εκεί πάνω τώρα εκεί που είσαι έτσι όπως το πάτε. Λοιπόν. Καλό θα ήταν γιατί έτσι πάει στην Ευρώπη που δεν έχει παραλίες. Ναι. Σε ορεινές χώρες έχουμε. Οι πιο πολλοί παίρνουν τα βουνά και κάνουν. Ωραία. Ας πούμε τις διακοπές τους στους ορεινούς όγκους. Λοιπόν. Ναι. Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι, θα ξαναπούμε. Καλοκαίρι είμαστε, αλλά έχουμε ακόμα. Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, όμως πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε εσάς που για αυτές τις 2 ώρες ήταν εδώ μαζί μας.